Ακόμα μια σπουδαία κίνηση από τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος προσέφερε στο Τζάνιο Νοσοκομείο μάσκες υψηλής προστασίας που προστατεύουν από τον κορονοϊό. Με τον κύριο Νίκο Βλαχάκο, γιατρό και φίλο του Ολυμπιακού, να κάνει γνωστή την προσφορά του ηγέτη της ομάδας μέσω Facebook. Παραλάβαμε μαζί με τον αναπληρωτή διοικητή μάσκες υψηλής προστασίας ενάντια στον COVID-19. Προσφορά του Προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ είμαστε σε αναμονή δωρεάς εκ μέρους του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Σας ευχαριστούμε. Θα νικήσουμε. Έγραψε χαρακτηριστικά στη σελίδα του ο κ. Βλαχάκος. Όλα αυτά μετά την προσφορά των 100.000 ευρώ στον ΨΑΠ και τον τηλεμαραθώνιο για τη συγκέντρωση χρημάτων όσον αφορά στο ιατρικό προσωπικό, δείχνοντας ότι ο κ. Μαρινάκης είναι πάντα κοντά σε όσους έχουν ανάγκη. Για τα μεταγραφικά, οι αναφορές στο όνομα του Τσιμίκα συνεχίζονται από ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Νάπολη για τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Ωστόσο, στην μάχη απόκτησης αριστερού μπακ φαίνεται να μπαίνουν και άλλες ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη η Λέστερ. Για να επιστρέψουμε στα της Νάπολη, ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο κ. Ντε Λαουρέντις, πέρα από τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, σκέφτεται τις περιπτώσεις του Φίρπο αλλά και του Έμερσον Παλμιέρη. Ωστόσο, οι τιμές τους ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, δημοσιεύματα από την Γαλλία και την Ελλάδα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων όσον αφορά την περίπτωση του αριστερού μπακ της Αζαξιό, Ματιέ Νουάρ. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποτελεί και αυτός αποκάλυψη του Φρανσουά Μοδεστό. Όπως προείπαμε, αγωνίζεται στην θέση του αριστερού μπακ και σίγουρα η περίπτωσή του είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Πόσο μάλλον όταν ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλές σχέσεις με την ομάδα της Κορσικής.